Από το δικαστήριο 4 φορές, περιμένανε μια ανάσα, μια ελπίδα χθες. Δεν ξέρω τι ακριβώς λέει, μάλλον ξέρω, θα το δουν και οι φίλοι τηλεθεατές σε 1 με 2 λεπτά. Ωραία, εγώ θα σας πω το εξής, ότι υπάρχει συμφωνία με συμφωνία. Θα πρέπει λοιπόν, όταν επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση φτάσει σε μια καταληκτική τέλος πάντων συμφωνία σε ένα κείμενο με τους δανειστές, να το φέρει, να το δούμε. Αλλά τι συμφωνία θα είναι αυτή? Θα είναι μια συμφωνία που θα μας μετατρέψει σε ένα ζόμπι του ευρώ? Θα είμαστε εντός ευρώ, χωρίς ευρώ? Θα είναι μια συμφωνία που θα ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για ανάπτυξη? Τι υπογράφετε όλες, έχετε πει. Ναι. Ό,τι και να έρθει, το υπογράφετε. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια σκοτωδίνη. Σου λέει, δεν υπογράφω τίποτα και ξαφνικά μαθαίνουμε για ΦΠΑ στο 23%, για βασικά αγαθά διατροφής, για το ένα, για το άλλο. Μαθαίνουμε ότι θα είναι ένα μνημόνιο χειρότερο από τα προηγούμενα. Άρα, τι λέει ο Θεοδωράκης? Μισό λεπτάκι. Ο Θεοδωράκης τι λέει? Ωραία, μακάρι να μας το αποδείξετε. Στην πράξη όμως, τι λέει ο Θεοδωράκης? Πολύ σύντομα. Ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, δείχνει ότι μάλλον τα έχει χαμένα σε σχέση με το εσωτερικό περισσότερο μέτωπο, πώς θα περάσει μια συμφωνία από διάφορες οξύθιμες συνιστώσεις? Λέει ο Θεοδωράκης, φωνάξτε αγαπητέ Πρωθυπουργέ. Μην λέτε και εσείς για συνιστώσεις. Αφήστε στην κυρία Σπυράκη. Δεν είναι μόνο που μισό παιδιά, μισό λεπτάκι. Ας μιλήσουμε για τις συνιστώσεις των δανειστών, αν θέλετε. Όπα, τι εννοείτε, για πείτε μας εδώ ξεκάθαρα. Τι εννοούμε? Προσέξτε, εγώ δεν είμαι ούτε ο Ψαριανός, ούτε εσείς είστε η Φωτίου. Γι' αυτό να είστε λίγο πιο έτσι σε αυτό που θα λέτε τα υπονοούμενα. Προσέξτε τώρα λοιπόν, να σας πω εγώ. Η συμφωνία λοιπόν είναι μια ευθύνη της συγκυβέρνησης. Η ευθύνη είναι λοιπόν της συγκυβέρνησης να μας φέρει μια συμφωνία σοβαρή. Το θέτετε. Μιλάμε. Είναι μεγάλο έτσι πρόβλημα αυτό το θέτετε. Έτσι τότε υπερασπιστήκατε τον κύριο Ψαριανό. Έτσι θα μιλάμε. Και στον τρόπο που συμπεριφέρεται. Έτσι θα μιλάμε. Εσείς θέσατε ένα θέμα και σας μιλάω πολύ καθαρά. Ναι, όχι, γιατί είπατε εσείς ότι υπάρχουν συνιστώσεις. Και σας λέω, ποιες είναι οι συνιστώσεις? Ποιες είναι οι συνιστώσεις των δανειστών? Να σας πω εγώ ποιες είναι. Είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί μου το αναφέρετε? Αλλά όποιος έχει τη μία δουλειά δεν μου φαίνεται. Υπάρχει, ξέρετε όμως, και η συνιστώσα της δραχμής. Την ώρα που μιλάω και σας λέω για συμφωνία και μου πετάτε αυτό ένα υπονοούμενο, να το ακούσει κάποιος και να πει, α, εννοεί τον Αμυρά και το ποτάμι. Σας λέω λοιπόν εγώ, επειδή είμαστε νέοι σχετικά άνθρωποι και θα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε εδώ μέσα με ένα σεβασμό ένας προς τον άλλο. Ότι η ευθύνη πια είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να μας φέρει μια συμφωνία που τουλάχιστον να κάνει τα μισά από αυτά που έλεγε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όλα. Αλλά όλα, ακόμα καλύτερα. Όμως, εμείς τι λέμε, επειδή αυτό δεν πρόκειται να γίνει και επειδή η χώρα πρέπει να δούμε και το αύριο στη χώρα. Και επειδή το δύσκολο θα είναι επίσης το πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι συμφωνίες. Είπε λοιπόν ο Θεοδωράκης 10 φορές ότι όσο ο χρόνος περνάει, περνάει σε βάρος μας. Εάν δεν μπορείς, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, μόνος σου να βγάλεις τη χώρα από τη δύσκολη στιγμή, γιατί σε βαραίνουν οι ευθύνες της συγκυβέρνησης κυρίως και των εσωτερικών σου θεμάτων, έλα να μοιραστούμε τις ευθύνες. Όχι υπουργεία, όχι συμμετοχή στην κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε για την βοήθεια. Να σου πω κάτι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε. Κοιτάξτε να λέω. Όχι. Πολιτικές συμμαχίες. Να σα πω κάτι. Δεν γίνεται επειδή κάποιοι μπορεί να προτιμάτε. Έχετε επιλέξει. Έχετε επιλέξει με ποιον θέλετε να συγκυβερνείτε και καλά κάνετε. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εμείς και να μας καλούσατε δεν θα ερχόμαστε. Αλλά λέω λοιπόν, επειδή όμως δεν είναι η ώρα τώρα στο παραένα να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, τι λέει το ποτάμι? Εμείς θα στηρίξουμε τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης, όχι τις προτάσεις των δανειστών, τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης. Και να δούμε επιτέλους το αύριο. Εμείς είμαστε σταθερά προσιλωμένοι στο μέλλον. Να υπογράψουμε και την πρόταση των δανειστών. Ποια είναι η πρόταση των δανειστών? Αυτή που βγήκε στη δημοσιότητα, οι 5 σελίδες. Όχι, που να την υπογράψετε. Εσείς λοιπόν πείτε μου, τι συμφωνία θα φέρετε? Εμείς θα φέρουμε μια συμφωνία. Θα έχει μέσα τα 751 ευρώ. Θα έχει αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Θα φέρουμε μια συμφωνία. Θα έχει κατάργηση ένφια. Δεν θα τα έχει. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή είναι το βάρος μεγάλο για εσάς, ελάτε να το μοιραστούμε όλοι. Να μην υπολογίζουμε πολιτικό κόσμο και να πάμε τη χώρα μπροστά. Για τον κόσμο με που τις χρήσεις. Τα προηγούμενα ξέρετε όμως, κοιτάξτε, γιατί το κάνετε αυτό? Εμείς δεν είμαστε 200 χρόνια πολιτικοί να μιλάει ένας πάνω στον άλλο. Μα θα απαντήσετε συνολικά. Λοιπόν, άρα. Επιτέλους, να κάνουμε τις χρήσιμες. Να μην ρωτάτε γιατί θα παίρνετε απαντήσεις. Να κάνουμε τις χρήσιμες αλλαγές σε αυτή τη χώρα. Χωρίς ιδεοληψίες. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό λέει το ποτάμι και αισθάνονται άβολα οι μεν ΣΥΡΙΖΕΙ, γιατί σου λέει αμάν, το ποτάμι λέει θέλει συμφωνία με την κυβέρνηση. Πάμε λίγο παρακαλώ. Μετά χάτε στο μέλλον. Δεν μα πει γιατί δεν ψηφίζει την ηθαγένεια. Ένα λεπτάκι. Όπου ανοίγει το ποτάμι. Όχι, γιατί έχει πέσει πολύ τρολάρισμα σε αυτό το θέμα. Το ποτάμι βεβαίως ψηφίζει την ηθαγένεια και σας κατέθεσε μία τροποποίηση, μία βελτίωση νομοτεχνική για να βελτιώσει. Θα το ψηφίσετε. Για να... Βεβαίως. Δεν το ξέρετε, δεν είστε ενημερωμένος. Δεν είστε ενημερωμένος γι' αυτό. Ένα λεπτό. Οι ανέλης συγκυβερνήτες θα το ψηφίσουν. Κακώς κάκιστα. Στο χώρο του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Μα εδώ δεν ξέρατε τη θέση μας για την ηθαγένεια. Όχι. Να σας πω κάτι. Τι έλεγε η ηθαγένεια? Εμείς την πρόταση καταθέσαμε. Λέμε,
να μην παίρνουν την ηθαγένεια τα παιδιά σε σχέση με το πόσα χρόνια οι γονείς τους έμεναν στην Ελλάδα νόμιμα, που λέει το όριο 5 χρόνια νόμιμα στην Ελλάδα, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν είχαν 5 χρόνια νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα και 5 χρόνια εργασία στην Ελλάδα το 2015. Όρια, δηλαδή. Λέμε λοιπόν, ακούστε, ότι θα πρέπει να δίνεται ηθαγένεια στο παιδί από τη στιγμή που μπαίνει στο δημοτικό, μόλις τελειώσει το δημοτικό, να παίρνει ηθαγένεια. Δηλαδή προσανατολισμένο στο παιδί, όχι στο τι κάνουν οι γονείς πριν γεννηθεί το παιδί. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά εμείς είπαμε ότι είμαστε θετικοί. Είναι επιτέλους κάτι προς τα μπροστά. Αλλά σας ξαναλέω, υπάρχουν. Αλλά πιαστήκατε αν είναι αδιάβαστο αυτό. Δεν είμαι καθόλου αδιάβαστο. Λοιπόν, οι μεγάλες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Οι μεγάλες αλλαγές, μακριά από ιδεολογίες. Παρακαλώ, επειδή μας περιμένει, πάμε να συνδεθούμε με Γερμανία.